Στις επάλξεις από νωρίς το πρωί, οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης που σήκωσαν τα μανίκια πιάνοντας αμέσως δουλειά στα νέα τους πόστα. Πρωινός και φουριόζος ο Άδωνης Γεωργιάδης που έφτασε στο Υπουργείο Ανάπτυξης λίγο μετά τις 7.30. Πρώτη μέρα δουλειάς, όπως έχουμε πει, δεν θα αφήσουμε καμία μέρα να πάει χαμένη. Συνεχίζεται η ενημέρωση γιατί τα καθήκοντα είναι πολλά και πολυσύνθετα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έφτασε στο Υπουργείο Υγείας 10 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, παραλληλίζοντας τον αγώνα που θα δώσει στον χώρο της υγείας με το μπάσκετ. Για πολλά χρόνια ήμουν πρωταθλητής και έπαιζα μπάσκετ. Και το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό παιχνίδι, το αγαπάνε και πολλοί Έλληνες. Όλοι θα είναι συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια δεν αποκλείεται κανένας. Πριν από τις 8 το πρωί έφτασε στο κτίριο της Οδού Σταδίου η Υφυπουργός Εργασίας αρμόδια για θέματα πρόνοιας Δόμνα Μιχαηλίδου, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημογραφική πολιτική. Είμαστε το Υπουργείο το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προστασία των πιο αδύναμων πυκνιακά ομάδων. Άρα δεν έχουμε καθόλου χρόνο για χάσιμο. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου, άρχισαν και οι πρώτες αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Η εντολή που έχω πάρει από τον Πρωθυπουργό είναι να προετοιμαστούμε σε βάθος, προκειμένου να διαπραγματευτούμε την κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό το οποίο ανακυκλώνεται ως κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι βασικά η κυβέρνηση Σαμαρά σε νέα συσκευασία. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας και η εικόνα σε αυτά τα νησιά θα είναι πολύ σύντομα πολύ καλύτερη. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Είμαστε ένας ισχυρός πόλος, έτσι, που παίζουμε και θα παίζουμε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική ζωή, ενώ συγχρόνως θα εντείνεται και η διεύρυνση του χώρου. Στοχοπροσύλωση και δουλειά. Δύο λέξεις. Ξεκινάμε τα πρώτα νομοθετήματα. Εγώ περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα γίνει στα κομματικά όργανα, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Με ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε πειρά για την επιλογή των προσώπων στο νέο υπουργικό σχήμα, αναφέροντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ήδη από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής του έχει αρχίσει να θετεί μία-μία τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.